Με μεγάλη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε το πρωί η 14η εθελοντική αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία της ANEC Lines στα Χανιά. Δεκάδες πολίτες έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της ANEC έχει καταστεί χώρος εθελοντισμού και ευαισθησίας της κοινωνίας μας, σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της εταιρείας Γιώργος Κατσανεβάκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνει κανείς το αίμα του σε άγνωστο παραλήπτη. Και αυτό είναι και η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Όταν ο Χριστός έλεγε «αγάπα τον πλησίον σου», δεν εννοούσε επώνυμα τον οποιονδήποτε, αλλά όποιος ετύχαινε να έχει την ανάγκη σου. Και είναι και αυτή η ρίση που είπε ο βαθύτατα χριστιανός Καζαντζάκης όταν έλεγε «αγάπα τον άνθρωπο, είσαι εσύ». Αυτή η ταύτιση λοιπόν του κάθε ενός μας που έχει τη δυνατότητα να δίνει από το αίμα του με τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας είναι και τα μεγάλα αποθέματα της κοινωνίας μας και είναι και μεγάλη αισιοδοξία μας για το μέλλον. Την ίδια ώρα το δικό της μήνυμα έστειλε η κυρία Κατερίνα Μπιτσάκη, η οποία αποφάσισε να κλείσει σήμερα το κομμωτήριό της προκειμένου να δώσει αίμα και παράλληλα να παρακινήσει και άλλον κόσμο να ακολουθήσει αυτή την τόσο σημαντική πράξη. Αποφάσισα σήμερα λοιπόν να το κάνω σαν δώρο, σαν παρακίνηση, σαν μια βοήθεια στον εαυτό μου, στους φίλους μου, στους πελάτες του κομμωτήριου μου. Ότι πρέπει να το κάνουμε, παιδιά. Δεν είναι τίποτα να κλείσω το κομμωτήριο, να είμαστε εδώ, να δώσουμε, να βοηθήσουμε. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων, ο Άγιος Ιωάννης, Δέσποινα Ροδουσάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη δειγματοληψία για μυελό των οστών, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η εθελοντική δωρεά. Έχει γίνει θεσμός από όταν ιδρύθηκε ο σύλλογός μας για να πραγματοποιούμε 2 εθελοντικές αιμοδοσίες στον χρόνο με την ANEC. Η ANEC είναι χορηγός μας από την πρώτη στιγμή και έτσι μπορούμε και κάνουμε τις μεταφορές μας, τα συνέδριά μας. Η εθελοντική αιμοδοσία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παράλληλα, κρατάμε και δείγματα μυελού των οστών. Τώρα ο δότης δεν χρειάζεται να μεταφέρεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό για να δώσει στον λήπτη το δείγμα. Η πρώτη μετάγγιση έγινε στο Ηράκλειο, στο Πεπαγνή. Και εκτός αυτό, ο σύλλογός μας τώρα και 3 χρόνια έχει με τη Δημόσια Τράπεζα του Ηρακλείου μεταφέρομαι βλαστοκύτταρα. Την εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε η ANEC Lines σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.